Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live, σε μία ακόμα συζήτηση που έχει σκοπό να κάνει τα πράγματα πιο απλά στη ζωή σας. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας την Life και Business Strategist Μάρια Λαουτάρη. Θα μιλήσουμε για σχέσεις, συνήθειες, επικοινωνία, για αλλαγή τρόπου σκέψης. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Καθώς συνδέεστε, θα ήθελα να μου γράψετε μια καλησπέρα, πατήστε ένα like άμα ακούτε κανονικά, γράψτε μου επίσης από ποια περιοχή συνδέεστε. Τώρα, αν έχετε κάποια ερώτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συζήτησης, μπορείτε να τη γράψετε κάτω στο εικονίδιο που έχει ένα ερωτηματικό μέσα και αν προλάβουμε να την απαντήσουμε, θα την απαντήσουμε στο τέλος. Πολύ ωραία, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ο στόχος μου με όλα αυτά τα βίντεο που κάνω, με τα live και όλο το υλικό μου, είναι να σας βοηθήσω να έχετε μια καλύτερη ζωή με πιο απλό τρόπο. Τώρα, ως άνθρωποι έχουμε την τάση να περιπλέκουμε τα πάντα στη ζωή μας. Να περιπλέκουμε τη δουλειά μας, να περιπλέκουμε τις σχέσεις μας, τη διατροφή μας, τα οικονομικά μας. Γενικά έχουμε την τάση να περιπλέκουμε τα πάντα, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ευτυχισμένη ζωή, πιο γεμάτη ζωή, δεν θα πρέπει να μπερδευόμαστε. Μέσω του coaching λοιπόν και όλων αυτών που ανεβάζω, αυτό που θέλω να κάνω ουσιαστικά είναι να σας βοηθήσω να βρείτε την άκρη και να αρχίσετε να ξετυλίγετε σιγά σιγά το κουβάρι. Να κάνετε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα και πιο απλά. Έτσι θα μπορέσετε να απολαύσετε περισσότερο την κάθε στιγμή σε οτιδήποτε κάνετε. Και αυτό ακριβώς θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και με τη σημερινή μου καλεσμένη. Τι θα πούμε λοιπόν σήμερα. Θα μιλήσουμε καταρχάς για το πώς μπορεί κάποιος να βρει τον ή την ιδανικό και ιδανική σύντροφο, και αν υπάρχει. Ωραία. Ή πώς να μας βρουν αυτοί τέλος πάντων. Πότε είναι η καλύτερη στιγμή να τελειώσω κάτι. Θα μιλήσουμε για αξίες. Για το πώς να αναγνωρίζουμε τις δικές μας αξίες, αλλά και πώς να προσελκύουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ίδιες ή παρόμοιες αξίες με τις δικές μας. Θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά που έχουν κάποιοι που θεωρούνται καλοί στην επικοινωνία. Αν προλάβουμε, θα μιλήσουμε επίσης για το πάθος. Ωραία. Τι είναι το πάθος, πώς δημιουργώ πάθος και πώς μπορώ να φέρω πίσω το πάθος σε μια σχέση όταν έχει χαθεί. Okay. Πώς μπορώ να μην καταδύσω η σχέση που είναι βαρετή. Ωραία. Και πολλά πολλά άλλα, ό,τι προλάβουμε στον χρόνο που θα έχουμε μαζί. Η σημερινή μου καλεσμένη σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, στην εταιρική και πολιτική επικοινωνία. Και έχοντας περάσει 15 χρόνια ως διευθύντρια επικοινωνίας σε μεγάλες πολυεθνικές, αντιλήφθηκε ότι η επαγγελματική επιτυχία και η αναγνώριση δεν σου εξασφαλίζει απαραίτητα την αληθινή ευτυχία στη ζωή. Ξεκίνησε λοιπόν ένα άλλο μεγάλο ταξίδι με στόχο να βρει τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο άνθρωπο. Και αυτό το ταξίδι λοιπόν την οδήγησε στο να σπουδάσει δίπλα στον κορυφαίο παγκοσμίως coach και δικό μου αγαπημένο, τον Tony Robbins, και τελικά να γίνει η πρώτη στην Ελλάδα coach στρατηγικής παρέμβασης και ανθρωπίνων αναγκών. Μέσω coaching λοιπόν, σεμιναρίων και workshops έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να ανακαλύψουν τα εμπόδια που τους σταματούν από την επιτυχία, από την επίτευξη των στόχων τους, αλλάζοντας τον τρόπο που συμπεριφέρονται και τελικά αλλάζοντας τα αποτελέσματα που έχουν στη ζωή και στην καριέρα τους. Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα σε αυτήν είναι ο άμεσος και ζεστός τρόπος επικοινωνίας που θα ανακαλύψετε σε λίγο. Τα μηνύματά της είναι ουσιαστικά στοχευμένα και παρέχουν άμεσες λύσεις και απαντήσεις. Οπότε θα ήθελα με τις καρδούλες να με βοηθήσετε να υποδεχτούμε την κυρία Μάρια Λαουτάρη. Λοιπόν, τέλεια. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που τα λέμε. Και εμένα το ίδιο. Ωραία. Πρώτη φορά. Δεν είχαμε την ευκαιρία στο παρελθόν, αλλά είναι πολύ ωραία ευκαιρία, θεωρώ, και μπορούμε να μοιραστούμε χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό μας. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, που λες, Μάρια, χθες έκανα ένα story στο οποίο είχα ένα quiz και ρώτησα τον κόσμο κατά πόσο είναι σημαντικές οι σχέσεις στη ζωή τους. Και το 96% απάντησε ότι είναι σημαντικές οι σχέσεις. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που κάνει τις σχέσεις τόσο σημαντικές στη ζωή μας και ταυτόχρονα τόσο πολύπλοκες.
Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε σχέσεις, υποσυνείδητα τουλάχιστον, είναι γιατί γνωρίζουμε ότι θα νιώσουμε πολύ δυνατά συναισθήματα σε αυτόν τον τόπο που λέγεται σχέση. Γενικά θέλω να ξέρεις ότι οι άνθρωποι επιθυμούν κάτι ή επιδιώκουν κάτι, θέτουν στόχους για κάτι, για ένα και μόνο λόγο. Στην προσπάθειά τους να νιώσουν κάτι περισσότερο. Ό,τι και αν μου πεις ότι θέλεις στη ζωή σου, θέλω να αποκτήσω μία Πόρσε με δερμάτινα καθίσματα, θέλω να πάω μια κρουαζιέρα στο εξωτερικό, θέλω ένα σπίτι, δεν ξέρω και εγώ, τετραόροφο προς τα θάλασσα. Ό,τι και αν μου πεις, ο λόγος από πίσω, αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά, είναι γιατί επιθυμείς να νιώσεις κάτι περισσότερο από αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τόπος όπου οι άνθρωποι νιώθουν πιο έντονα συναισθήματα από ότι στη συντροφική σχέση. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο κάνουμε σχέσεις είναι αυτός και είναι και ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πονάμε πολύ με τις σχέσεις ή όταν δεν έχουμε σχέση, νιώθουμε ότι κάτι λείπει. Είναι αυτό το έντονο συναίσθημα. Είπες να νιώσουμε περισσότερα. Να νιώσουμε καλύτερα, περισσότερα καλύτερα ή γενικότερα περισσότερα. Κοίτα, πάντα η επιδίωξή μας είναι να νιώσουμε καλύτερα. Ο άνθρωπος είναι ένα φυγό πονοών. Ακόμα και τα ζώα, αλλά και ο άνθρωπος, πάντα προσπαθεί να φύγει από τον πόνο. Αυτό είναι το πρώτο του μέλημα. Και αν μπορεί να έχει χαρά, είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε η βασική μας προσδοκία όταν ξεκινάμε μια συντροφική σχέση είναι να νιώσουμε πολύ πιο όμορφα από ό,τι νιώθουμε μόνοι μας. Βέβαια. Αυτό μπορεί να σημαίνει και, ξέρεις, και δράμα, ας πούμε, να έχουμε και λίγο περισσότερο δράμα. Κοίτα, και το δράμα χρειάζεται στη ζωή μας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές κολλάμε στις σχέσεις λόγω του πόνου, γιατί ο πόνος είναι πιο έντονο συνέστημα από ότι η χαρά, η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό βλέπεις μερικούς ανθρώπους που τους λες, ρε παιδί μου, είναι πασιφανές ότι δεν τέριαζες με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κάθεσαι και κλαις 40 μέρες. Δηλαδή, σήκω και πήγαινε να βρούμε κάτι άλλο. Και τους βλέπεις ότι δεν είναι εύκολο για αυτούς και δεν είναι η αγάπη τους που τους κάνει να μην φεύγουν εύκολα. Είναι ότι νιώθουν τόσο πολύ έντονα που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το συναίσθημα με έναν πολύ περίεργο τρόπο, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό είναι καταστροφικό, η καταστροφική έννοια του όρου. Αλλά η προσδοκία, η αρχική, προφανώς, σε κάθε υγιή προσωπικότητα είναι να νιώσει κάτι περισσότερο και καλύτερα σε σχέση με αυτό που νιώθει σήμερα. Ωραία, τέλεια. Και η ερώτηση μετά είναι, υπάρχει αυτό το soulmate, ο ένας και μοναδικός, ο ιδανικός σύντροφος για μας? Μας έχουν μεγαλώσει με αυτό το παραμύθι. Να βρεις το άλλο σου μισό, την αδερφή ψυχή. Και είναι και πολύ ωραίο σαν ιδέα, έτσι, να προσπαθήσεις αυτό το πλανήτη με τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους να βρεις αυτός το μοναδικό άνθρωπο που είναι για σένα. Η αλήθεια είναι λίγο πιο μακριά από αυτό. Δυστυχώς δεν ζούμε σε ταινίες του Hollywood. Δεν υπάρχει η αδερφή ψυχή με την έννοια που την έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα μας τέριαζαν και προσπαθούμε να βρούμε κάποια χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες σε ένα βαθμό. Αν έχουν αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά οι άνθρωποι, το υπόλοιπο κομμάτι χτίζεται ενώ είσαι στη σχέση. Δηλαδή ψάχνεις, για παράδειγμα, κάποιον που να έχει κοινές αξίες με εσένα. Το κομμάτι αξιών, το οποίο διδάσκω και με ένα ολόκληρο τρίωρο μάθημα στο σχολείο σχέσεων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πολύ χρήσιμο στα πρώτα ραντεβού, όταν γνωρίζεις έναν καινούριο άνθρωπο, γενικά όσο μπορείς να φέρεις την κουβέντα προς αυτή την κατεύθυνση. Αξία τι είναι? Είναι μια συναισθηματική κατάσταση που εγώ προσωπικά αξιολογώ ως την πιο σημαντική για εμένα. Θεωρώ δηλαδή ότι για να νιώσω καλά και να είμαι καλά σε μια σχέση, χρειάζεται να υπάρχει αυτό το component, αυτό το κομμάτι συναισθήματος. Ας πούμε ότι για μένα είναι η αγάπη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για κάποιον άλλον είναι η ασφάλεια. Κάτι πολύ σημαντικό. Για κάποιον άλλον είναι η ελευθερία. Κάτι πολύ σημαντικό συναισθηματικά. Αν λοιπόν εγώ και εσύ δύο ένας τον άλλον και αρέσει πολύ ο ένας τον άλλον και αποφασίσουμε να αρχίσουμε να βγαίνουμε και να κάνουμε ραντεβού και όλα είναι ωραία στα πρώτα ραντεβού, όπως καταλαβαίνεις, δείχνω εγώ το καλό μου πρόσωπο και εσύ το δικό σου, λέμε ωραία πράγματα, ευχάριστα, ερωτευόμαστε. Όμως εσύ έχεις αξία ελευθερία και εγώ έχω αξία ασφάλεια. Αυτές οι δύο αξίες είναι αντικρουόμενες αξίες. Δεν μπορούν να προχωρήσουν καλά μαζί. Οπότε είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν οι τσακωμοί και οι καυγάδες μεταξύ μας, να νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος εδώ. Σου ζητώ κάτι που για μένα είναι πολύ απλό και πολύ ανθρώπινο αυτό που σου ζητώ, πολύ φυσιολογικό, και εσύ θυμώνεις την ώρα που σου το ζητάω. Σου λέω, ας πούμε, την Κυριακή μας έχουν καλέσει οι γονείς μου για φαγητό. Και ενθουσιάζομαι στην ιδέα. Γιατί είναι αυτό το ασφαλές περιβάλλον, το αγαπησιάρικο οικογενειακό, που για μένα αξιολογείται ως κάτι πολύ σημαντικό. Εσύ όμως που έχεις αξία ελευθερία,
θεωρήσω ότι πάνω σου βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ξαφνικά και θα σε σέρνω κάθε Κυριακή στα οικογενειακά τραπέζια, ενώ εσύ δεν το αγαπάς αυτό. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν αξιολογεί σαν πολύ σημαντικό. Εσύ θέλεις ελεύθερα να αποφασίζεις με την κοπέλα σου, ας πούμε, το τι θα κάνετε. Δεν είσαι ο άνθρωπος που θέλει να προγραμματίσει και να κλείσει το πρόγραμμά του για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Οπότε ο έρωτας δεν είναι τελικά το πιο σημαντικό από όλα. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε αυτή την παγίδα ότι τον ερωτεύτηκα ή την ερωτεύτηκα, άρα είναι ιδανικός για μένα, πάμε να προχωρήσουμε και ίσως να κάνουμε και οικογένεια κτλ. Και είναι θέμα χρόνου να καταλάβεις ότι εγώ και αυτός δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε βάθος χρόνου μαζί, γιατί οι αξίες μας είναι πολύ διαφορετικές. Έλεγα λοιπόν ότι όταν ξεκινούμε να γνωρίζουμε ανθρώπους, καλό είναι λίγο να πάει προς τα εκεί η κουβέντα, να καταλάβεις τι αξιολογεί κάποιος σαν σημαντικό στη ζωή του. Δεν είναι μόνο πόσο ωραίος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι αυτοκίνητο οδηγείς κτλ. Έτσι. Να μην μένουμε σε αυτά τα επιφανειακά πράγματα, τα οποία δεν έχουν και τόσο σημασία. Γιατί αυτά αλλάζουν και φτιάχνουν. Πώς να σου πω. Δεν είναι αυτό που μπορεί να σε κρατήσει συναισθηματικά σε μια σχέση σε βάθος χρόνου. Οι αξίες όμως παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και οι προσδοκίες μας. Το τι προσδοκώ εγώ από μια σχέση είναι κάτι πολύ προσωπικό μου. Και καλό είναι να γνωρίζω ποιες είναι οι προσδοκίες μου. Και να κάνω και την ερώτηση σε σένα. Εσύ τι προσδοκάς από μια σχέση, πώς την οραματίζεσαι, πώς τη φαντάζεσαι, ποια είναι η ιδανική για σένα σχέση. Και εκεί θα καταλάβουμε λίγο μεταξύ μας αν έχουμε κοινό τόπο. Συγγνώμη. Ποια είναι μια ερώτηση που θα μου αποκάλυπτε μία από τις αξίες κάποιου ανθρώπου που έχω απέναντί μου. Ξέρεις, είναι τόσο πολύ απλό. Τι αξιολογεί συναισθηματικά ως το πιο σημαντικό σε μια σχέση. Ουσιαστικά τον ρωτάς. Ποιο είναι το πιο σημαντικό συνέστημα που θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει στη συντροφική σου σχέση για να νιώθεις καλά. Και μπορείς να ρωτήσεις και ποιο άλλο και ποιο άλλο και ποιο άλλο. Δηλαδή να βρεις 3-4, έτσι, τα οποία θεωρεί ο άλλος ότι είναι σημαντικά. Αυτά τα 4 είναι πολύ ωραίο να τα γνωρίζεις αν είναι κοντινά με τα δικά σου. Δεν λέω να είναι ίδια, δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια. Χρειάζεται όμως να μπορούν να συνεργαστούν, να μην είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους. Οπότε, ναι, είναι πολύ απλή ερώτηση. Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσεις. Σε παρακαλώ, πες μου τις 4 βασικές σου αξίες. Γιατί άλλος θα σε κοιτάει σε ένα εξωγήινο, δεν καταλαβαίνει τι λες. Αλλά τι αξιολογείς συναισθηματικά ως σημαντικό να υπάρχει σε μια σχέση που αξίζει τον κόπο, είναι μια απλή ερώτηση που ο άλλος μπορεί εύκολα να την απαντήσει. Έχοντας δουλέψει, κάνοντας coaching αρκετά χρόνια, ένα από τα πράγματα που έχω ανακαλύψει είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι πελάτες μου, δεν έχουν ξεκάθαρα μέσα τους τις δικές τους αξίες. Ναι. Οπότε νομίζω ότι μια καλή ερώτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι αυτή που είπες πριν βγούμε ένα πρώτο ραντεβού, να δούμε ποιες είναι οι δικές μας αξίες. Πριν αναζητήσουμε του άλλου τις αξίες και να δούμε να ταιριάζουν τελικά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θοδωρή, και να ξέρεις ότι όλα ξεκινούν από εμένα την ίδια. Ουσιαστικά ο υπόλοιπος κόσμος γύρω μου κατοπτρίζει εμένα ή τα αντίθετα από εμένα. Ουσιαστικά μαλώνω. Όχι με τον άλλον άνθρωπο, αλλά οι δικές μου πεπιθήσεις μαλώνουν με τις πεπιθήσεις του άλλου ανθρώπου. Και στο λέω, για να το κάνω έτσι απλά ελληνικά, όταν έρχονται τα παιδιά στην εκπαίδευση, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους ότι θα μάθουν. Σου λέω με βεβαιότητα όμως ότι είναι ενθουσιασμένοι όταν τελειώνει αυτή η εκπαίδευση. Okay. Ουσιαστικά όμως αυτό που τους μαθαίνω είναι να ανακαλύψουν ποιοι είναι οι ίδιοι και να αναλάβουν τον έλεγχο στα χέρια τους, τον έλεγχο του εαυτού τους, των επιθυμιών, προσδοκιών τους, στόχων τους. Την ευθύνη τους να αναλάβουν θέλω. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πάμε να κρεμαστούμε από κάποιον άλλον και να μας φροντίσει αυτός. Για κάποιο λόγο έχουμε τις σχέσεις σαν κάτι τέτοιο στο μυαλό μας, ότι ο άλλος θα έρθει να μας σώσει. Και έχω να τους πω ότι κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει. Ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις για μια επιτυχημένη ζωή είναι να μάθεις να σώζεσαι μόνος σου. Για να μάθεις να σώζεσαι μόνος σου, χρειάζεται να καταλάβεις ποια είναι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία σου και να αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου. Στη σχέση είσαι 100% υπεύθυνος για το 50% της σχέσης. Okay. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που σου αναλογεί. Και ο άλλος είναι 100% υπεύθυνος για το υπόλοιπο 50%. Η δουλειά η δική μου και ο ρόλος μου είναι να ασχοληθώ με το 50% στο οποίο είμαι 100% υπεύθυνη και το ελέγχω απόλυτα. Και να ευελπιστώ ότι και ο άλλος άνθρωπος θα είναι και εκείνος δουλεμένος και θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Αλλιώς, ο ένας αρχίζει να κατηγορεί τον άλλον ότι δεν έκανες τη δουλειά. Γιατί δεν έκανες τη δουλειά. Γιατί δεν μάζεψες τα κομμάτια που έπεσαν. Γιατί εγώ πάλι πρέπει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ότι έχεις τόσα πολλά να κάνεις εσύ προσωπικά, που δεν χρειάζεται να ασχολείσαι συνέχεια με το τι κάνει ή τι δεν κάνει ο άλλος. Ευελπιστώ όμως να συναντήσεις έναν άνθρωπο που είναι το αντίστοιχο με αυτό που είσαι εσύ. Και μάλλον εκεί πας τελικά. Δηλαδή, ανάλογα όχι τι είσαι εξωτερικά και τι δουλειά κάνεις και θα συναντήσεις τον αντίστοιχο στην αντίστοιχη επαγγελματική θέση, αλλά
ενεργειακά, ουσιαστικά, εσύ σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, αυτό που είσαι και φέρεις, έλκει κάτι αντίστοιχο από εκεί έξω και αυτός είναι που συναντάει εσένα. Και συνήθως αυτοί οι δύο ή τα πάνε πολύ καλά ή μαλώνουν, γιατί αν είσαι αδούλευτος και είσαι γεμάτος κενά και κομμάτια που λείπουν, περιμένεις διαρκώς ο άλλος να έρθει να στα συμπληρώσει. Και ο άλλος περιμένει ακριβώς το ίδιο από εσένα. Περιμένει εσύ να πας να συμπληρώσεις τα δικά του κενά και τα κομμάτια που λείπουν. Και αρχίζει ο ένας να νιώθει άβολα και ο άλλος να νιώθει άβολα, γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ δουλειά όλο αυτό. Και το έχεις ακούσει ίσως και εσύ. Πολύ δουλειά, ρε παιδί μου, στις σχέσεις. Τους εξηγώ λοιπόν ότι αν έχεις τον τρόπο και αν έχεις τη γνώση και ξέρεις να κάνεις τη δουλειά, είναι μια πολύ ευχάριστη δουλειά, πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ανακαλύπτεις για τον εαυτό σου πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά αυτή η δουλειά σε πληρώνει με ένα νόμισμα που είναι το πιο σπουδαίο για όλους μας. Σε πληρώνει με αγάπη, τρυφερότητα, φροντίδα, οικειότητα, αγκαλιά. Για μένα πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν με νοιάζει πόσα χρήματα έχεις και πόσα κερδίζεις και δεν με νοιάζει πόσο επιτυχημένος λες ότι είσαι. Αν το βράδυ γυρίζεις ένα σπίτι με 4 ντουβάρια και είσαι μόνος σου, δεν ξέρω πόσο ιδιαίτερα επιτυχημένος νιώθεις. Αν όμως δεν είσαι πολύ επιτυχημένος και γυρνάς ένα σπίτι που είναι γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα και κατανόηση, νομίζω ότι παίρνεις το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζεται για να ξαναβγείς την άλλη μέρα το πρωί και να σαρώσεις τον κόσμο και να κατακτήσεις τους πάντες. Κατάλαβες λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να φροντίζω τη σχέση μου για να έχω αυτόν τον τόπο, το κοινό μαζί με τον σύντροφό μου, όπου υπάρχει η κατανόηση, η αγάπη, η ασφάλεια, καλύπτονται οι βασικές μου ανάγκες μέσα σε μια σχέση, όταν η σχέση είναι καλή. Όταν η σχέση δεν είναι καλή, ο πόνος δεν υποφέρεται. Θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος πόνος επίσης που μπορείς να περάσεις. Και προφανώς δεν βάζω μέσα θέματα υγείας, θανάτους κτλ. Έτσι που ακούω μερικές φορές και μου λένε: μα ο μεγαλύτερος θάνατος είναι μια απώλεια. Εντάξει, μιλάμε σε normal καταστάσεις. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι μέσα στη σχέση και η μεγαλύτερη χαρά είναι επίσης μέσα στη σχέση. Αξίζει λοιπόν να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αξίζει να εκπαιδευόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει εκπαιδεύσει κανείς στις σχέσεις, θεωρώ, δυστυχώς. Εγώ προσωπικά έχω περάσει πάρα πολύ πόνο στη ζωή μου. Έχω φάει τα μούτρα μου πάρα πολλές φορές. Νόμιζα ότι δεν είμαι ικανή να κάνω σχέσεις και γι' αυτό όταν μπήκα στη διαδικασία των σπουδών μου και της πιστοποίησής μου, αποφάσισα να εξειδικευτώ στο κομμάτι συντροφικές σχέσεις, ακριβώς επειδή είχα εγώ πολλά ερωτηματικά και πολύ μεγάλη ανάγκη να καταλάβω τι στο καλό γίνεται εκεί. Και επειδή το έχω βιώσει προσωπικά όλο αυτό τον πόνο, μπορώ να καταλάβω πολύ καλά και τους ανθρώπους που πονάνε μέσα στις σχέσεις. Και ξέρω να τους δείξω και τη διαδρομή, όπως και εγώ αντίστοιχα ήθελα κάποιον να έχω, για το πώς θα βγουν από αυτόν τον πόνο και πώς θα αρχίσουν να χτίζουν καταπληκτικές σχέσεις. Σχέσεις που αξίζουν τον κόπο. Τέλεια. Έχω μια ερώτηση που είδα πριν και ήθελα να την κάνω. Λέει εδώ πέρα η John Nails, όταν ένας άνθρωπος είναι κλειστός σε αυτό, δηλαδή είπες πριν ότι εγώ είμαι 100% υπεύθυνος για το 50% της σχέσης και ο άλλος είναι το ίδιο και το δικό του 50%. Όταν λοιπόν είναι κλειστός σε αυτό, πώς το δουλεύεις και αν το δουλεύεις? Δεν υπάρχουν μυστήρια και μυστικά όταν ξέρεις την ανθρώπινη ψυχολογία. Αυτό λοιπόν που εκπαιδεύω εγώ τους ανθρώπους είναι να καταλαβαίνουν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου γιατί κάνει αυτό που κάνει. Όταν μπορείς να ανακαλύπτεις και να διαβάζεις πίσω από τις γραμμές η συμπεριφορά του για ποιο λόγο είναι αυτή που είναι, νομίζω ότι δεν έχεις τέτοια προβλήματα στην πραγματικότητα να καταλάβεις γιατί είναι κλειστός. Λέγοντας αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχει λόγος που κάποιος είναι κλειστός ή ανοιχτός ή επικοινωνιακός ή μη επικοινωνιακός. Όλα εξηγούνται έτσι, δεν είναι μυστήριο. Ούτε είναι ότι κάποιος γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εγώ αυτός είμαι και δεν αλλάζω. Αυτά είναι μπούρδες. Όλοι αλλάζουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε. Αλλά υπάρχει λόγος συγκεκριμένος που κάποιος είναι κλειστός. Για να είναι κλειστός, το πιθανότερο είναι ότι έχει πρόβλημα με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται εύκολα ή μπορεί να νιώθει άβολα στο να επικοινωνεί συναισθήματα που είναι πολύ βαριά ή βαθιά μέσα του και δεν ξέρει πώς να ανοίξει και να σου μιλήσει. Αυτό σιγά σιγά, αν ξέρεις τον τρόπο, μπορείς να το ξεκλειδώσεις σε ένα βαθμό. Δεν πας να αλλάξεις τον σύντροφό σου και δεν έχεις και τη δυνατότητα να τον αλλάξεις. Μπορείς όμως να τον πλησιάσεις με έναν τρόπο που να μην τον φοβίζεις. Και να του μιλάς για πράγματα που μπορεί να διαχειριστεί και έτσι να αρχίζει να υπάρχει κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, πιο ουσιαστική και βαθιά. Άλλωστε και ο ένας και ο άλλος μπαίνει σε μία σχέση γιατί κάτι θέλει να προσφέρει, κάτι θέλει να βιώσει. Έτσι. Δεν μπαίνει κανείς σε μία σχέση γιατί δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Άρα, για να έχει μπει και αυτό σε μία σχέση, κάτι ψάχνει εκεί. Υπάρχει λόγος που είναι εκεί. Νιώθει για σένα πράγματα και είναι εκεί. Αν δεν ένιωθε, θα είχε φύγει. Θα το ψάχναμε. Οπότε δεν θέλω να χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους, να τους βάζουμε τα πέλες. Εσύ είσαι κλειστός και δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου. Υπάρχει λόγος. Πλησίασε τον με περισσότερη αγάπη και περισσότερη προσοχή για να αρχίσεις να αποκωδικοποιείς το λόγο για τον οποίο κάποιος είναι έτσι όπως είναι. Πάντως, σαφέστατα, ένας άνθρωπος που ξέρει την ψυχολογία των 6 ανθρώπινων αναγκών
που είναι ένα πολύ σημαντικό και βασικό εργαλείο που διδάσκω τόσο στο Breakthrough όσο και στο σχολείο σχέσεων, μπορείς να καταλάβεις ακριβώς για ποιο λόγο οποιοδήποτε άνθρωπος έχεις απέναντι, είτε σύντροφος, είτε αδερφός, είτε συνεργάτης, κάνει αυτό που κάνει. Mm-hmm. Που θεωρώ ότι είναι μια ερώτηση που όλοι την έχουμε και μερικές φορές την είχαμε και για τον εαυτό μας, φαντάζομαι. Γιατί το έκανα, ρε παιδάκι μου, γιατί το έκανα αυτό, τι μου ήρθε και το από αυτό, γιατί συμπεριφέρθηκα με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς υπάρχει λόγος. Δεν μπορώ να στο αναλύσω τώρα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, πολύ ενδιαφέρον, αλλά πιο πολύ θα τους μπερδέψω παρά θα καταλάβουν αν ξεκινήσω να λέω. Μου γεννούνται εδώ πέρα πλέον ερωτήσεις, ότι ας πούμε, ναι, είναι όμως δική μου δουλειά αυτή, δηλαδή πρέπει να πάρω εγώ αυτό το ρόλο του να μπω στη διαδικασία, να καταλάβω τον άλλον και για ποιο λόγο είναι κλειστός και να τον ανοίξω. Καταρχήν αυτόν τον άνθρωπο τον επέλεξες. Mm-hmm. Στο λέω γιατί είμαι 14-15 χρόνια παντρεμένη και μερικές φορές μου σπάνε τα νεύρα και εμένα με τον άντρα μου. Έτσι κάνει κάτι και εκνευρίζομαι. Okay. Και μετά θυμίζω στον εαυτό μου κάτι που είναι πολύ αλήθεια. Αυτόν τον άνθρωπο τον επέλεξες και ήταν έτσι όταν τον επέλεξες. Mm. Αυτή τη στιγμή γιατί πας να τον αλλάξεις ή του ζητάς να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ας θυμηθούμε λίγο και ας αναλάβουμε και εμείς την ευθύνη μας. Έτσι τον βρήκες, εσύ τον διάλεξες, αυτό σου άρεσε, τον έφερες. Τώρα γιατί παραπονιέσαι. Mm. Οπότε δεν πας να αλλάξεις προφανώς τον άλλον άνθρωπο, αλλά θέλω να σου πω ότι η επικοινωνία παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο πρέπει να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο. Mm-hmm. Πρέπει να σου μιλήσω για αυτό που αισθάνομαι, για αυτό που φοβάμαι, για αυτό που επιθυμώ και αντίστοιχα να ακούσω και από τη δική σου πλευρά αυτά που εσύ θέλεις να μοιραστείς μαζί μου, για να μπορέσουμε να συναποφασίσουμε και να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση, πάνω κάτω με την ίδια ταχύτητα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Mm. Αλλιώς εγώ τραβάω στην Ανατολή, εσύ τραβάς στη Δύση και μετά από λίγα χρόνια αναρωτιόμαστε πού βρίσκεται ο Θοδωρής, πού πήγε. Οπότε δεν πας να τον αλλάξεις, προσπαθείς να τον κατανοήσεις για να βοηθήσεις την επικοινωνία στη σχέση. Για να συνεννοηθούμε τελικά. Ωραία. Και θέλω να αυτή τη φατσούλα, αυτή τη φατσούλα θέλω να μου πεις τι σκεφτόσουν. Κάτι σκέφτηκες. Όχι, γενικά σκέφτομαι αυτά που ακούω και προσπαθώ να τα συνδυάσω με πράγματα με δικές μου εμπειρίες ενδεχομένως. Αυτό που σκέφτομαι το επόμενο. Αν λέω κάτι και θέλεις να το διευκρινίσεις, γιατί αν έχεις εσύ απορία, προφανώς έχουν και αυτοί που μας ακούν απορία. Έτσι, μην διστάζεις να μου πεις δεν το καταλαβαίνω αυτό, ξαναπες το. Όχι, όχι, είμαι ξεκάθαρα. Αυτό που θέλω όμως σαν επόμενο ερώτημα να κάνω και είναι και θέματα που θέλω να συζητήσουμε είναι το εξής. Ωραία. Εγώ θα κάτσω να συζητήσουμε, να σε ακούσω, να προσπαθήσω να σε ανοίξω μέχρι πότε. Δηλαδή, πότε είναι η στιγμή να τελειώσει μια σχέση, να πω ότι okay, μέχρι εδώ προσπαθώ, αλλά πόσο ακόμα. Είτε είναι ένας γάμος, είτε είναι μια σχέση, δεν μιλάω ότι απαραίτητα πρέπει να είναι ένας γάμος, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι η καλή επικοινωνία μεταφέρει όλα τα μηνύματα που χρειάζεται να μεταφερθούν, χωρίς να σε αναγκάζει να κάνεις πάρα πολλές υποχωρήσεις και πάρα πολύ ή όβιο υπομονή μέχρι να σκάσεις. Mm-hmm. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι κάτι από τον σύντροφό σου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις, το συντομότερο δυνατό που μπορείς να το κάνεις, είναι να πλησιάσεις την κατάλληλη στιγμή, όχι όταν τρώει, όχι όταν έχει δουλειά και είναι αγχωμένος, όταν είναι σε μια καλή στιγμή και να του πεις ότι θέλω να σου πω 2-3 πράγματα τα οποία με απασχολούν και επειδή δεν θέλω μόνη μου ή μόνος μου να βγάλω συμπεράσματα, ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου, να τα σκεφτείς κι εσύ και σε ένα δεύτερο χρόνο να τα ξανασυζητήσουμε αν θέλεις. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, μπορείς να πεις, ότι σε πλησιάζω, σου μιλάω για κάποια πράγματα και νιώθω ότι δεν μου απαντάς, δεν συμμετέχεις σε αυτή τη συζήτηση. Έχω περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις. Ναι. Και επειδή νιώθω ανασφάλεια όταν συμβαίνει αυτό, και όπως καταλαβαίνεις, καλύπτω τα κενά μόνη μου στο κεφάλι μου όταν δεν έχω τη δική σου απάντηση, αυτό με φέρνει σε μια δύσκολη θέση και νιώθω άβολα. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω να σε διευκολύνω? Υπάρχει κάποια κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε κάποια πράγματα που με απασχολούν? Mm-hmm. Πότε θα ήταν καλή αυτή η στιγμή? Δηλαδή, αυτή η ευγένεια μπορεί να σου ακούγεται και λίγο επαγγελματικό έτσι όπως το θέτω. Έτσι. Είναι σαν να είχαμε μια συνάντηση με συνάδελφο τώρα και μιλάμε μεταξύ μας. Αλλά αυτή η ευγένεια και ο σεβασμός. Μερικές φορές βλέπω ότι χάνεται στη σχέση. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, απαιτείς πολύ γρήγορα, γκρινιάζεις πολύ γρήγορα, θυμώνεις πολύ γρήγορα και διαγράφεις τα καλά σημεία του συντρόφου σου πολύ γρήγορα. Ακριβώς επειδή νιώθεις πολλά και πιο έντονα πράγματα στη σχέση, αυτό που σου έλεγα πριν, έτσι. Είναι τόσο έντονο το συναίσθημα που ξεχνάς την ευγένεια και τους τρόπους σου μερικές φορές. Okay. Όμως ο άλλος άνθρωπος δεν πρέπει να σε φοβάται και δεν πρέπει να κρύβεται από εσένα και δεν πρέπει να νιώθει ότι θα τιμωρηθεί άλλη μια φορά με την γκρίνια ή το θυμό ή τον καυγά. Καλό είναι λοιπόν να του τα πεις με ήρεμο τρόπο
και να του τα πεις κανονικά, ανθρώπινα, όπως θα τα έλεγες και σε έναν συνάδελφο στο γραφείο. Με σεβασμό. Πότε θα μπορούσες, θα ήθελες χρόνο να τα σκεφτείς αυτά που σου λέω και να κάνουμε μια συζήτηση σε δεύτερο χρόνο. Μια μέρα που θα σε βολεύει και θα είμαστε και δύο ήρεμοι. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας φέρει σε ένα καλό σημείο. Όμως, αν παρόλα αυτά και παρά την ευγένειά σου και τη γλυκύτητά σου, ο άλλος άνθρωπος δεν ανταποκρίνεται. Mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις για πάντα υπομονή. Η υπομονή έχει και τα όρια της που λέμε. Δηλαδή υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που θα υπομείνεις, mm-hmm. θα περιμένεις, θα προσπαθήσεις, θα ξαναπροσπαθήσεις. Αυτό κάποια στιγμή θα εξαντληθεί, θα τελειώσει. Γενικά πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια τεχνική. Όταν γνωρίζεις για τις ανθρώπινες ανάγκες που σου έλεγα πριν και καταλάβεις τι έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος, υπάρχει το χρονικό διάστημα του τριμήνου. Okay. Δηλαδή βάζω τους ανθρώπους στη διαδικασία να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να καλύψουν τις ανάγκες του συντρόφου τους με τον τρόπο που εκείνος χρειάζεται, που δεν θα το αναλύσω τώρα πώς γίνεται, υπάρχει όμως ένας τρόπος που φτάνει σε αυτό το σημείο, και το κάνεις για 3 μήνες με την καρδιά σου. Δηλαδή πραγματικά προσφέρεις τον καλύτερο σου εαυτό για 3 μήνες. Αν στους 3 μήνες τα πράγματα δεν αλλάξουν και ο άνθρωπος αυτός δεν ανταποκριθεί, σημαίνει ότι ούτως ή άλλως η σχέση είναι τελειωμένη. Δεν έχει κανένα νόημα να προχωρήσεις στους 6 μήνες ή στα 6 χρόνια. Okay. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι πολύ γλυκό και όμορφο από τη δική σου πλευρά, σαν δώρο προς τη σχέση, για ένα τρίμηνο. Mm. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινώνησες τον προβληματισμό σου στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έδωσες ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και θέλω να σου ρωτήσω, αυτό φυσικά έχει να κάνει με την επικοινωνία. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι κάποια χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον καλό στην επικοινωνία, που θα μπορούσαμε να βάλουμε στη σχέση μας. Είπες σεβασμός, είπες ηρεμία, το να βρεις προφανώς το κατάλληλο timing. Ποια είναι κάποια χαρακτηριστικά? Για μένα το πιο σημαντικό στην επικοινωνία είναι να έχεις αυτογνωσία. Γιατί θα δωρεί μου, όταν επικοινωνείς, αρχικά με ποιον άνθρωπο επικοινωνείς? Προφανώς με τον εαυτό μας, γιατί σκεφτόμαστε αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε. Mm-hmm. Ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνείς είναι με εσένα τον ίδιο. Okay. Και αφού επικοινωνήσεις με εσένα τον ίδιο και συναποφασίσετε τι θέλετε, αυτό το πράγμα είναι που βγαίνει από τα χείλη σου μετά. Mm-hmm. Και συνεννοείσαι, επικοινωνείς και με έναν άλλον άνθρωπο, τρίτο άνθρωπο. Okay. Αν εσύ μέσα σου δεν καταλαβαίνεις τον ίδιο σου τον εαυτό, δηλαδή μαλώνεις με τον ίδιο σου τον εαυτό όλη την ώρα. Μία θέλεις αυτό, μία θέλεις εκείνο, δεν σε καταλαβαίνεις, δεν αντιλαμβάνεσαι τι χρειάζεσαι, τι ανάγκη έχεις. Πώς θα επικοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο? Mm. Οπότε αυτός που επικοινωνεί καλά, καταρχήν είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται και κατανοεί και αποδέχεται τον ίδιο του τον εαυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ζητιάνος αγάπης, τρυφερότητας ή άλλων αναγκών από τον σύντροφό του. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Στην αρχή μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένο και να λες: Αχ, μωρέ τον γλυκούλη, κοίτα τι μου ζητάει και πόσο ανάγκη με έχει και τα θέλει όλα από μένα. Αλλά πόσο θα αντέξεις να καλύψεις και να τροφοδοτείς έναν άλλον άνθρωπο και τις ανάγκες του αποκλειστικά και μόνο εσύ, γιατί μόνος του δεν μπορεί. Ναι. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι στο σχολείο σχέσεων, αν είναι ένα πράγμα το οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι, είναι να στέκονται δυνατά στα δυο τους πόδια, να φροντίζουν τον εαυτό τους και να τον έχουν σε πολύ καλή συναισθηματική κατάσταση, να κατανοούν βαθιά τον εαυτό τους και να τον αποδέχονται στο βαθμό που μπορούν να τον αποδεχτούν, και αν δεν μπορούν, αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα που δεν τους αρέσουν. Και αυτός ο ολόκληρος άνθρωπος, λοιπόν, Θοδωρή μου, πάει να κάνει σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Mm. Που ελπίζουμε και εκείνος είναι ολόκληρος. 2 ολόκληροι, λοιπόν, πρέπει να κάνουν σχέση. Απαντώντας και στο πρώτο ερώτημα, στην αρχή της συζήτησής μας για τον ιδανικό, έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει το άλλο μου μισό, γιατί αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι μισός και ψάχνω κάτι να με συμπληρώσει, μπας και οι δυο μαζί γίνουμε ολόκληροι και καταφέρουμε να πορευτούμε. Mm-hmm. Αν είσαι μισός, πρώτα να πας να βρεις το άλλο κομμάτι σου, να το φτιάξεις, να το χτίσεις και μετά να πας να κάνεις σχέση. Μην ταλαιπωρείς και άλλους ανθρώπους. Σωστά. Σωστά. Ένα από τα πράγματα που μιλάω αρκετά με το περιεχόμενό μου στο προφίλ μου και στις εκπαιδεύσεις που κάνω, είναι να κάνει με τις συνήθειες. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες συνήθειες που βοηθούν στη διατήρηση μια καλή σχέση. Και ίσως να πούμε και τι είναι μια καλή σχέση. Κοίτα, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, οπότε δεν υπάρχει ένα σετ συγκεκριμένων συνήθειών που θα το πάρουμε, θα το φορέσουμε, θα το ακολουθήσουμε και όλα πάνε καταπληκτικά. Όμως το να συνηθίζεις να κάνεις κοπλιμέντα και να βλέπεις τον άνθρωπό σου τα καλά του χαρακτηριστικά στην καθημερινότητα, όπως τα βλέπεις στην αρχή. Γιατί στην αρχή μια σχέση στο δωρή τι γίνεται, θυμάσαι? Δεν ξέρω, είσαι παντρεμένος, σωστά?
It's complicated. Λοιπόν, στην αρχή μια σχέση. Δεν βλέπει τα καλά του άλλου και λες, ρε παιδί μου, τι καταπληκτική κοπέλα, τι καταπληκτικό αγόρι, τι ωραία που μιλάει, πόσο ευγενικό είναι, τι γαλαντόμο, γενναιόδωρο, φροντιστικό, δεν ξέρω κι εγώ. Βλέπει όλα τα καλά. Μοιάζει σαν ο προβολέα σου να είναι διαρκώς στραμμένος στο πρόσωπο του συντρόφου σου και τον φωτίζει και βλέπεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα και τα χαίρεσαι κι εσύ. Και προχωράμε λίγο σε μία σχέση. Και περνάνε 2 μήνες, 3 μήνες, 3 χρόνια. Και ξαφνικά μοιάζει σαν ο προβολέας, εκεί που ήταν στραμμένος προς τον σύντροφό σου και βλέπεις όλα τα καλά, αρχίζει σιγά σιγά να στρέφεται στο δικό μου πρόσωπο. Και αρχίζει η καταμέτρηση του, εγώ πώς νιώθω, εγώ τι παίρνω, εγώ τι δίνω, εγώ πόσο θελούμε μέσα σε αυτή τη σχέση. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της αλλαγής του προβολέα είναι που δημιουργεί τα προβλήματα, τα σημαντικότερα σε μία σχέση. Στην αρχή λοιπόν, ότι και να σου λέει ο άλλος, όλα ήταν καταπληκτικά. Σου λέει, αγάπη μου, μπορείς να βγάλεις τα σκουπίδια. Και λέγεις, τα σκουπίδια, εγώ θα τα βγάλω τα σκουπίδια. Υπάρχει και κάτι άλλο, ενώ κατεβαίνω να κάνω για σένα. Ό,τι θέλεις, αγάπη μου, εγώ. Και μετά από 6 χρόνια, λες, συγγνώμη, τι είμαι ο υπηρέτης σου. Δεν μπορείς να βγάλεις εσύ τα σκουπίδια. Τι άλλο θες να κάνω πια εγώ. Οπότε αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή του προβολέα, όπως σου έλεγα. Αν λοιπόν το στρέψουμε προς τον εαυτό μας, αρχίζουμε να γινόμαστε εγωιστές. Okay. Και ο εγωισμός, όταν υπάρχει μέσα στη σχέση, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί έχει να κάνει πάντα με το τι παίρνω εγώ, τι χαίρομαι εγώ, τι μου λείπει εμένα, πώς βρίσκομαι εγώ, πώς νιώθω εγώ. Ο άλλος σαν να μην υπάρχει. Ο σαν να είσαι το κυρίαρχο στοιχείο, ας πούμε, στη σχέση και ο άλλος είναι εκεί για να σε εξυπηρετεί, για να νιώθεις καλά. Έλα όμως που όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, συνήθως και ο άλλος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Οπότε έχουμε 2 εγωιστές, μικρούς εγωιστές, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μία σχέση. Ο εγωισμός στη σχέση δεν χωράει, πρέπει να σου πω έτσι. Ο εγωισμός είναι το τέλος της σχέσης. Okay. Οπότε όταν έχεις 2 εγωιστές, το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για όλα αυτά που δεν παίρνει. Όλα αυτά που χρειάζεται και οφείλεις να του δώσεις, αλλά δεν του τα δίνεις. Άρα εσύ είσαι ο κακός και αυτός είναι ο καλός. Εσύ είσαι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα και αυτός είναι το θύμα. Αυτό είναι μία σχέση που είναι θέμα χρόνου να καταστραφεί. Ή αν μείνουν αυτοί οι 2 άνθρωποι, υποφέρουν και οι 2 άνθρωποι. Και αυτό που τους λέω μερικές φορές, γιατί μάλλον το ξεχνάνε όταν βρίσκονται στο κομμάτι του εγωισμού, είναι αν εσύ δεν νιώθεις καλά στη σχέση, έχει υπόψη σου ούτε ο άλλος νιώθει καλά. Δεν είναι ότι εσύ υποφέρεις και ο άλλος είναι βασιλιάς μέσα στη σχέση. Αν εσύ δεν νιώθεις καλά, ούτε ο άλλος δεν νιώθει καλά. Κάποιος από τους 2 πρέπει να βρει το κουράγιο και τη δύναμη να ξεκινήσει να κάνει την αλλαγή και να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα ρεαλιστικά. Γιατί αν υπάρχει μια στρατηγική επιτυχία στις σχέσεις, είναι πρώτον, βλέπω ρεαλιστικά την κατάσταση. Δεν τη βλέπω ούτε χειρότερη από ότι είναι, γιατί αυτό κάνουν τις περισσότερες φορές. Τα κάνουν όλα μαύρα και άραχνα. Λες και δεν υπάρχει γιατριά, ας πούμε. Είναι οι μόνοι που περνάνε αυτά τα προβλήματα. Σιγά, ρε φίλε. Όλοι έχουν προβλήματα. Δες το όμως ακριβώς όπως είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα συγκεκριμένα, πες μου. Και αφού το δεις, θέλω να το δεις στη συνέχεια. Το δεύτερο βήμα είναι να το δεις όπως ιδανικά θα ήθελες να είναι. Ποιο είναι το ιδανικό σενάριο, ρε παιδί μου? Είναι έτσι τώρα, άσχημο, αλλά εσύ το θέλεις όμορφο. Πες μου, ποια είναι η όμορφη εικόνα που έχεις στο μυαλό σου. Και το τρίτο βήμα είναι να γεφυρώσεις το ένα και να αρχίσεις να το κάνεις τελικά σαν την ιδανική εικόνα που έχεις στο μυαλό σου. Οφείλουν όμως ιδανικά να δουλεύουν και 2 προς την ίδια κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μου λένε: ο σύντροφός μου δεν ενδιαφέρεται να έρθει στην εκπαίδευση. Ο σύντροφός μου τα κοροϊδεύει αυτά. Ο σύντροφός μου δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ο σύντροφός μου δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει. Και τους λέω: κοιτάξτε, θέλω να το δείτε ως εξής. Ας πούμε ότι παίζουμε σκάκι. Έχω εγώ τα μαύρα πιόνια, έχεις εσύ τα άσπρα πιόνια. Και αυτό είναι η σχέση, έτσι. Πώς το λένε αυτό, η σκακέρα, τέλος πάντων, είναι η σχέση. Και εγώ έχω τα μαύρα, εσύ τα άσπρα τα πιόνια. Αν εγώ κινήσω το στρατιώτη μου ένα ανταμάκι μπροστά, εσύ από την άλλη πλευρά είσαι αναγκασμένος κάποια στιγμή να κάνεις μια κίνηση αντίστοιχη αυτής που έκανα εγώ. Αν εγώ λοιπόν εκπαιδευτώ στις σχέσεις ή αν εγώ αρχίζω να αλλάζω κάποια κομμάτια στη σχέση μου, είσαι αναγκασμένος να απαντήσεις στη δική μου κίνηση. Οπότε εγώ αν το αναλάβω μόνη μου, χωρίς να συμμετέχει ο σύντροφός μου σε αυτό, και πάλι μπορώ να φέρω μεγάλη αλλαγή στη σχέση. Και ας μην συμμετέχει ποτέ. Και μάλιστα μπορώ να στο επιβεβαιώσω, γιατί έχω πάρα πολλές φορές τηλεφωνήματα που παίρνω μετά από 2-3 μήνες και μου λένε: είστε κυρία Λαουτάρη? Ναι. Ήθελα να σας πω ένα γεια και να καταλάβω ποια είστε εσείς που αλλάξατε τόσο πολύ την γυναίκα με τον άντρα μου, ας πούμε. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή? Άλλος άνθρωπος. Ενώ άλλος, ο σύντροφος που με παίρνει τηλέφωνο, δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε τίποτα. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ μετακινηθώ με στη σχέση με έναν καλύτερο τρόπο, ουσιαστικότερο, πιο δημιουργικό τρόπο και αρχίζω να κάνω σωστά πράγματα, πράγματα που λειτουργούν στη σχέση μου. Ο άλλος δεν είναι από. Δεν είναι τείχος. Πώς σου πω, θα αντιδράσει. Ναι. Θα καταλάβει. Σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτός να μετακινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί όπως είπες,
είμαι και εγώ επιλογή του. Ρε παιδί μου, όλοι μπαίνουν στη σχέση ναι. γιατί αγαπάει ο ένας τον άλλον, υποτίθεται. Mm-hmm. Μπορεί να μην σε αγαπάει όπως αγαπούσε στην αρχή που υπήρχε έρωτας και πάθος, αλλά σε νοιάζεται σαν άνθρωπο. Mm. Δεν έχει παντρευτεί τον εχθρό του κανείς. Ο λόγος ναι. που δεν το βλέπεις πια είναι γιατί έχουν πέσει τόσα σκουπίδια ανάμεσά μας, τόσος εγωισμός και τόση σκόνη, που ξεχνάμε ότι κατά βάθος αγάπη ζητάμε και οι δύο. Ο λόγος για τον οποίο μπαίνεις σε μία σχέση είναι για να αγαπήσεις και για να αγαπηθείς. Αυτό ζητάνε όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Σου λέω ειλικρινά ότι αν πλησιάσεις έναν άνθρωπο, και ξέρεις που το βλέπω επίσης, που ξέχνα τη σχέση τώρα. Φυσικά ισχύει και στη σχέση αυτό που θα σου πω. Έχω ένα γιο 11 χρονών. Και τα αγοράκια ξέρεις πώς είναι. Δεν μιλάνε εύκολα όταν δυσκολεύονται με κάτι, όταν είναι θυμωμένα. Εγώ είμαι η μάνα του όμως και ξέρω την ανθρώπινη ψυχή. Τον βλέπω λοιπόν ότι είναι ενοχλημένος από κάτι και κλεισμένος mm-hmm. στον εαυτό του. Δεν μπορώ να του πω, πες μου τι γίνεται. Δεν θα μου απαντήσει ποτέ. Γιατί ειδικά το αγόρι, ειδικά η αρσενική ενέργεια, θέλει πρώτα να το επεξεργαστεί στο μυαλό του και όταν βρει mm-hmm. τη λύση του μέσα στο μυαλό του, μετά είναι έτοιμος να σου πει 5 πράγματα. Mm-hmm. Όσο το αντιμετωπίζει ακόμα εσωτερικά το πρόβλημα, δεν θέλει να μιλήσει καθόλου. Το αγόρι μου λοιπόν έχει αρσενική ενέργεια, έτσι. Μπαίνω και του λέω, καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει, θέλω να ξέρεις ότι είμαι εδώ. Και τον πιάνω μια πολύ πολύ ζεστή τρυφερή αγκαλιά. Τον κλείνω μέσα στην αγκαλιά μου και νιώθει από την καρδιά μου, από το στήθος μου, βγαίνει όλη αυτή η αγάπη. Mm. Και τις περισσότερες φορές αρχίζει να δακρύζει εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να καταλάβει ο άλλος ότι είμαι εδώ. Είμαι πάντα εδώ για σένα και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείς. Όταν εσύ αποφασίσεις να το μοιραστείς, να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ. Βάζω πλάτη. Mm. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή υποφέρεις. Δεν το περνάς από εξομολόγηση, από ανάκριση mm. τρίτου βαθμού. Πες μου, πες μου, πες μου. Πόσες γυναίκες και πόσους άντρες επίσης, έτσι. Γνωρίζω που σε περνάνε πραγματικά από ανάκριση. Όχι, θέλω να ξέρω. Μα δεν είμαι έτοιμος να σου πω. Mm. Δεν το έχω κι εγώ στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ακόμα τακτοποίηση. Πώς να το πω σε σένα. Ναι. Mm. Δεν αφήνουμε ελεύθερους τους ανθρώπους εύκολα να είναι αυτό που είναι. Με κάποιο τρόπο νομίζουμε ότι πρέπει να τους διαχειριστούμε. Γιατί, ξέρεις, για να νιώθουμε ασφαλείς. Γιατί μας τρομάζουν ασφάλεια εμείς. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο προσπαθείς να ελέγξεις τον άλλον άνθρωπο. Όχι γιατί είσαι ελεγχομανής ή δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, αλλά σου παίρνει την ασφάλεια μέσα από τα χέρια σου όταν δεν σου μιλάει, όταν δεν σου ανοίγεται, όταν δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Και έχεις το χτυποκάρδι. Έχεις αυτό το διαρκές. Και τώρα τι γίνεται. Αύριο τι μου ξημερώνει. Μετά τι θα γίνει. Λες να χωρίσουμε. Πού πάμε. Και δεν μπορείς να κοιμηθείς τα βράδια. Οπότε αρχίζεις να τον πιέζεις να καταλάβεις για να νιώθεις εσύ ασφάλεια. Όμως εκείνη τη στιγμή τον πιέζεις, λέμε. Πολύ. Mm-hmm. Και δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος, αν θέλεις, για να επικοινωνήσεις. Η κατανόηση, η αποδοχή αυτού που συμβαίνει, η αγάπη. Μην βάζουμε όρους και όρια διαρκώς. Αυτοί οι κανόνες που έχουμε ανάμεσά μας, και είναι πολύ αυστηροί κανόνες, πολύ υπερβολικοί κανόνες. Δηλαδή, για να νιώσω εγώ καλά μαζί σου, χρειάζεται να γίνεται 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Ναι, αλλά αυτοί είναι δικοί σου κανόνες. Εμένα με ρώτησες ποιους έχω. Και γιατί έχεις τόσους πολλούς για να νιώσεις αγάπη, δεν καταλαβαίνω. Γιατί τόσοι πολλοί κανόνες, γιατί πρέπει να γίνονται όλα αυτά για να νιώσεις αγάπη. Mm-hmm. Οπότε όταν τα απλοποιούμε όλα αυτά, όταν τα βγάζουμε στο φως και τα αναγνωρίζουμε, δηλαδή ενώ είναι στο υποσυνείδητο, στον αυτόματο πιλότο και έτσι λειτουργούμε σε κάθε σχέση και γι' αυτό έχουμε συνήθως παρεμφερή αποτελέσματα σε κάθε σχέση. Έτσι, αλλάζει σύντροφο, αλλά πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα έχεις mm-hmm. και γι' αυτό έχει βγει ο λεγόμενος μαλακό. Mm-hmm. Ξέρεις. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι εσύ είσαι κάθε φορά ίδιος mm-hmm. σε κάθε σχέση που μπαίνεις. Αν εσύ αλλάξεις μερικά πράγματα δικά σου, το αποτέλεσμα δεν είναι ίδιο. Οπότε, αν τα φέρεις από το υποσυνείδητο στο συνειδητό, δηλαδή τα δεις με τα ίδια στα μάτια, καταλάβεις ότι κοίτα ρε παιδί μου τι κάνω, κοίτα τι χρειάζομαι, κοίτα τι θέλω, κοίτα τι επιβάλλω σε μια σχέση. Και καταλάβεις ότι μερικές φορές είναι υπερβολικά όλα αυτά που ζητάς και αρχίζεις να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Ο άλλος έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτός. Επικοινωνιακός, με κατανόηση, χωρίς πολλά αναγκαστικά πρέπει, πρέπει, πρέπει. Mm-hmm. Εσύ θα ήθελες να μπεις σε μια σχέση που είχες να αντιμετωπίσεις κάθε μέρα 100 πρέπει, για να νιώσεις mm. αποδεκτός. Ποιος θέλει να το κάνει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο βάρος γενικότερα αυτό. Και προς εμένα που έχω αυτά τα πρέπει, αλλά και προς τη σύντροφό μου που εκείνη πρέπει να βιώσει όλα τα πρέπει μου για να νιώθω ότι με αγαπάει, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι και εσύ από μόνο σου έχει τα δικά σου πρέπει, mm. σου φορτώνει και ο άλλο τα δικά του πρέπει Φυστά. Και σε αναγκάζει να τα ακολουθήσει. Κάποια στιγμή σκάς, δεν αντέχει άλλο. Γενικά, να σου πω κάτι. Οι σχέσει είναι δύσκολε και περίπλοκε όταν δεν ξέρει να τι διαχειρίζεσαι. Mm. Όταν ξέρει τον τρόπο, δεν είναι δύσκολε. Mm. Θέλουν και πάλι δουλειά. Πάντα θέλουν δουλειά οι σχέσει. Αλλά δεν είναι δύσκολε γιατί καταλαβαίνει, κατανοεί πολλά, πολλά περισσότερα. Παίρνει έναν
άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια. Και κουβαλάει την οικογένειά του μες στη σχέση. Έλα όμως που εσύ κουβαλάς την αντίστοιχη δική σου οικογένεια. Οπότε δεν παντρεύονται δύο άνθρωποι, παντρεύονται δύο οικογένειες. Και λέω μερικές φορές, χαριτολογώντας, αλλά το εννοώ κιόλας, στα παιδιά που ξεκινούν να βγαίνουν ραντεβού με κάποιους, έτσι. Αν σου δοθεί η ευκαιρία και σε καλέσει από το σπίτι, ξέρω εγώ, να γνωρίσεις τα πεθερικά, μην τη χάσεις την ευκαιρία. Πήγαινε. Ξέρεις πόσα πράγματα θα δεις γνωρίζοντας τους γονείς αυτού του ανθρώπου και το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Πράγματα τα οποία θα δεις έτσι κι αλλιώς αργότερα μέσα στη σχέση. Καλό είναι να τα ξέρεις από πριν. Πώς είναι η μητέρα του, πώς είναι ο πατέρας του, πώς είναι γενικά η σχέση μεταξύ τους, πώς επικοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά είναι αυτά που θα αντιμετωπίσεις αργότερα στο γάμο. Καλό είναι να τα ξέρεις εξ αρχής. Είπες πριν κάτι σε σχέση με την αρσενική ενέργεια και το πώς μπορεί να διαχειρίζεται κάποια πράγματα, δουλεύει στο μυαλό του κτλ. Και μετά, αφού καταλήξει κάπου, μπορεί να το επικοινωνήσει. Αντίστοιχα, πώς λειτουργεί η θηλυκή ενέργεια? Αρσενική και θηλυκή ενέργεια έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι οι άντρες έχουν αρσενική και οι γυναίκες θηλυκή. Ναι. Παρά το γεγονός ότι μοιάζει ότι οι περισσότερες γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό θηλυκής και λιγότερο αρσενικής, και αντίστοιχα οι άντρες το αντίστοιχο. Η αρσενική ενέργεια λοιπόν είναι πάντα επικεντρωμένη σε μία κατεύθυνση και θέλει να ασχολείται με ένα πράγμα. Δηλαδή, βλέπει ποδόσφαιρο. Βλέπει ποδόσφαιρο. Χθες έπαιζε η Εθνική Ελλάδας. Αν μίλαγε στον άντρα μου εκείνη την ώρα για τον λογαριασμό της ΔΕΗ και ποιος θα τον πληρώσει, νομίζω ότι θα καταλάβαινε. Ναι, θα σου έλεγε, αλλά δεν θα είχε ακούσει ποτέ. Γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος ήταν επικεντρωμένος στο να δει ποδόσφαιρο. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι γυναίκα, έχω πολύ μεγάλο ποσοστό αρσενικής ενέργειας. Πολύ μεγαλύτερο από τη θηλυκής. Όταν λοιπόν γράφω στον υπολογιστή μου, ας πούμε, ένα κείμενο και έρχεσαι να μου πεις κάτι, δεν ακούω τι μου λες. Είμαι εκεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της αρσενικής ενέργειας. Η αρσενική ενέργεια λοιπόν θέλει να ασχολείται κάθε φορά με ένα πράγμα και να το κάνει όσο καλύτερα γίνεται. Να το φέρει εις πέρας. Δεν τη νοιάζουν οι πολλές λεπτομέρειες και δεν εκφράζεται πολύ συναισθηματικά. Η θηλυκή ενέργεια, από την άλλη πλευρά, είναι ικανή να ασχολείται με το multitasking που λέμε. Πολλά πράγματα την ίδια στιγμή συγχρονικά. Δεν σου λέω ότι θα τα κάνει τέλεια, αλλά μια χαρά θα τα καταφέρει. Και θα μαγειρεύει και θα μιλάει στο τηλέφωνο και θα κουνάει το παιδί που είναι και κοιμάται και θα ξέρει τι γίνεται στο μπαλκόνι με το άλλο παιδί και θα έχει και το διευθυντή της να κοιτάξει το email. Κατάλαβες. Κάνει πάρα πολλά παράλληλα. Αρέσκεται πάρα πολύ στο να μιλάει για συναισθήματα. Έτσι κι αλλιώς βιώνει πολλά συναισθήματα και μπλεγμένα συναισθήματα και τους αρέσει να μιλάνε για τα συναισθήματα. Τους αρέσει στις γυναίκες να μαζεύονται όλες μαζί. Πες μου πώς ένιωσες. Τι σου είπε. Μετά εσύ τι του είπες. Και εκείνος πώς θεωρείς ότι ένιωσε και μετά τι έγινε. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών είναι κομμάτι της θηλυκής ενέργειας. Και τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι λεπτομέρειες. Πες μου, τι ακριβώς φόραγε η νύφη στο γάμο και πώς ήταν η μπομπονιέρα. Τα προσκλητήρια πώς ήταν. Τι ώρα ακριβώς ήρθε. Ένας άντρας που θα πάει σε ένα γάμο, τον νοιάζει η μπομπονιέρα και το προσκλητήριο. Δεν έχει πολύ κόσμο. Κατάλαβες. Τον νοιάζει ο γάμος και πότε θα τελειώσει για να πάμε στη δεξίωση και να, ξέρεις, να ευχηθούμε, ξέρω εγώ. Αλλά είναι λίγο διαφορετικοί μεταξύ τους, είναι τόσο ωραίοι όμως μαζί, όταν μπορούν να σεβαστούν ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. Γιατί η αγάπη, Θοδωρή μου, δημιουργείται μάλλον από ομοιότητες, από όμοια πράγματα που έχουμε μεταξύ μας. Ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο, πράγματα που έχουμε κοινά, ίδιες νοοτροπίες, ίδιες συνήθειες. Και τις αξίες που έλεγες πριν. Οι αξίες είναι αυτό που αξιολογώ εγώ σαν σημαντικό. Για να δημιουργηθεί όμως συνθήκη αγάπης μεταξύ μας, χρειάζεται να έχουμε αρκετά κοινά πράγματα. Οι αξίες, όπως πολύ σωστά, είναι ο σκελετός αυτού του πράγματος. Έτσι, χωρίς κοινές αξίες, έτσι κι αλλιώς δεν είσαι μαζί με τον άλλον. Ο έρωτας όμως και το μυστήριο και το πάθος, για να δημιουργηθεί, χρειάζεται διαφορές. Και χρειάζεται και απόσταση. Το διαφορετικό το δικό σου που το βλέπω και λέω τι ωραίος, πόσο σεξι, κοίτα πώς κινείται, κοίτα πώς μιλάει. Μιλάει διαφορετικά από εμένα. Μπαίνει σε ένα δωμάτιο και γυρίζουν όλα τα κεφάλια και τον κοιτούν. Γιατί είναι διαφορετικός. Τι ωραία που θα ήμουν εγώ με τον Θοδωρή. Γιατί αν ήμουν με τον Θοδωρή, σκέφτεσαι υποσυνείδητα, θα είχα κι εγώ από αυτή την έγκλη. Θα είχα κι εγώ τέτοια χαρακτηριστικά, αν τον έχω δίπλα μου. Τον θέλω λοιπόν τον Θοδωρή που είναι διαφορετικός από μένα. Όταν όμως έχω δίπλα μου για να δημιουργηθεί αγάπη. Αρχίζω σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνω να προσπαθώ να σου αλλάξω τις διαφορετικότητες και να τις κάνω ομοιότητες, να μου μοιάζεις δηλαδή, για να μπορέσει να υπάρχει συνθήκη αγάπης και να προχωρήσουμε μαζί σε βάθος χρόνου. Εκεί αρχίζει το ξεμάλιασμα. Οπότε χάνει και το πάθος έτσι εκεί πέρα. Ποιος θέλει, ρε παιδί μου, να τον αλλάξει ο άλλος. Εσύ θέλεις να μπει σε μια σχέση και να σου αλλάξουν ότι είσαι και δεν είσαι. Ούτε εγώ θέλω, ούτε εσύ θέλεις, κανείς δεν θέλει. Και μετά λες, γιατί δεν με σέβεσαι για αυτό που είμαι. Τι με ήθελε.
σε μία σχέση, αφού το ένα δεν σ' αρέσει, το άλλο δεν σ' αρέσει που έχω, το άλλο. Αυτά που θαύμαζε στην αρχή, τώρα τα κράζει. Κατάλαβε τι γίνεται. Εκεί χάνεται και το πάθο, χάνεται όμω και η αγάπη μαζί. Οπότε στη σχέση τι θέλουμε. Θέλουμε αρκετά κοινά πράγματα, αρκετά όμοια πράγματα που θα χτίσουν την πλατφόρμα τη αγάπη για να πορευτούμε μαζί. Και χρειαζόμαστε σαφώ και κάποιε διαφορέ μεταξύ μα, που όμω χρειάζεται να δείξουμε σεβασμό σε αυτέ τι διαφορέ. Όχι να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε. Να αφήσουμε τον άλλον να τις διατηρήσει αυτές τις διαφορές, γιατί εκεί θα υπάρχει ακόμα και έρωτας και πάθος και παιχνίδι στη σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, ένας από τους τρόπους με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε το πάθος σε μια σχέση είναι επιτρέποντας αυτή τη διαφορετικότητα να διατηρείται. Να υπάρχει. Να σέβεσαι τον άλλον για αυτό που είναι και, να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι. Όχι διαρκώς να προσπαθείς να τον αλλάξεις για να είναι σε για σένα. Εγώ, ας πούμε, είμαι πάντα στην ώρα μου. Ο άντρας μου δεν είναι. Ξέρεις τι κάνουμε. Παίρνω το αυτοκίνητο και πάω εκεί που πρέπει και παίρνω τη μηχανή του και έρχεται και αυτός μετά. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ στην ώρα του. Πώς να σου πω, δεν το αξιολογεί σαν σημαντικό. Και επειδή είναι και με τη μηχανή πάντα, στο μυαλό του λειτουργεί διαφορετικά ο χρόνος. Καταλαβαίνεις. Εγώ που είμαι με το αυτοκίνητο, έχω υπολογίσει τι ώρα θα ξεκινήσω, πού θα παρκάρω για να είμαι στην ώρα μου. Γι' αυτόν είναι 10 λεπτά απόσταση όλα. Οπότε επειδή στην αρχή μαλώναμε γι' αυτό ή περίμενα με τις ώρες για να ξεκινήσουμε, τελικά αποφασίσαμε, έλα εσύ με τη μηχανή, θα πάω εγώ με το αυτοκίνητο και είμαστε και δύο χαρούμενοι. Σιγά μην μαλώνουμε γι' αυτό το πράγμα. Και τι έγινε. Και μπορώ να σου πω πάρα προφανώς δεν είμαστε όμοιοι εμείς οι δύο. Αλλά αυτό όταν γίνεται σε βαστό, σε κάποια πράγματα, έτσι, μπορεί να είναι κάτι τόσο σημαντικό που μπορεί να σας χωρίσει κιόλας. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πηγαίνει με γυναίκες ή κάποια θέλει να πηγαίνει με άντρες και εσύ είσαι άνθρωπος που είσαι πιστός, αυτό δεν είναι μια διαφορετικότητα που είναι εύκολο να την αποδεχτείς. Δεν μιλάω για τέτοια ακραία παραδείγματα. Μιλάω για συμπεριφορικά θέματα της καθημερινότητας. Αλλιώς είναι διαφορετικές αξίες πάλι. Αν κάποιος θεωρεί ότι μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας μπορώ να πηγαίνω με όποιον θέλω, ό,τι ώρα θέλω και λογαριασμό δεν δίνω, και εσύ δεν είσαι αυτού του σκεπτικού, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να είναι μαζί. Είναι πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Το διευκρινίζω. Νομίζω για να μην με παρεξηγήσουν και νομίζουν ότι τα αποδεχόμαστε όλα. Και όλα είναι οκ. Okay. Αποδεχόμαστε αυτά που αντέχουμε να αποδεχτούμε και αυτά που θεωρούμε ότι είναι οκ. Okay να υπάρχουν. Ναι, είναι κοκκινές γραμμές λοιπόν που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε. Ναι, βεβαίως. Και όλοι έχουμε. Έχουμε κάποια όρια συγκεκριμένα που αν είναι και γνωστά και τα έχουμε συζητήσει, είναι μια χαρά που τα έχουμε και οφείλουμε να έχουμε. Ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός και πρέπει να διατηρήσει την ξεχωριστή προσωπικότητά του μέσα στη σχέση. Στη σχέση δεν μπαίνουμε και μπαίνουμε σε ένα blender και γινόμαστε το ροζ και το λευκό όλο ένα χρώμα. Πρέπει να παραμείνεις στο χρώμα σου και να παραμείνεις στο χρώμα του, γιατί αυτή είναι μια ωραία σχέση με δύο ξεχωριστές προσωπικότητες που έχουν συναποφασίσει, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, να περπατήσουν μαζί προς μια κατεύθυνση, προς μια συγκεκριμένη πορεία, πάνω κάτω με την ίδια ταχύτητα και να πάνε μαζί αυτό το ταξίδι. Και η πορεία δεν είναι ποτέ εύκολη. Μερικές φορές έχει τις ανηφόρες και μερικές φορές έχει τις κατηφόρες. Δυσκολίες, προβλήματα, προκλήσεις έχουν όλες οι σχέσεις. Το πώς τις διαχειρίζεσαι είναι που κάνει τη σχέση ακόμα πιο δυνατή ή την καταστρέφει. Είχα δει μια ερώτηση πριν που έλεγε ότι αν πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Είναι χημεία. Προφανώς υπάρχει αυτό. Όλοι το έχουμε βιώσει, θεωρώ. Και αν δεν το έχουμε βιώσει, λυπάμαι πάρα πολύ. Ελπίζω να το βιώσετε κάποια στιγμή. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό αυτή η έλξη. Αλλά είναι χημεία. Ουσιαστικά η φύση σου λέει ότι με αυτόν τον άνθρωπο, αν έκανες παιδιά μαζί, θα έβγαιναν υγιή τα παιδιά σας. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτό το ένστικτο για μια ουσιαστική σχέση. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, εντάξει. Καλό είναι να υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, για να αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Κοίτα. Θα έχουμε στη ζωή μας πολλές σχέσεις έρωτα και πάθους και αγάπης. Καλό είναι να μην έχεις πολλές σχέσεις ζωής. Η σχέση ζωής γίνεται με έναν άνθρωπο, άντε δύο ανθρώπους. Στη σχέση ζωής μαθαίνεις να συνεργάζεσαι με τον σύντροφό σου, όπως συνεργάζεσαι και με έναν άνθρωπο στο γραφείο σου. Θα το ξαναπάω λίγο στο business κομμάτι και θέλω να σου πω ότι ο σύντροφός σου είναι εκεί για να σου δώσει το χέρι του και να σε στηρίξει όποτε χρειάζεσαι, για να βάζει πλάτη όποτε χρειαστεί και το έχεις ανάγκη. Είναι εκεί και στα δύσκολα και στα εύκολα και στις αρρώστιες και στα καλά και συνεταιρίζεσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμα και όταν ο έρωτας φύγει και δεν είναι όπως στην αρχή, συνεχίζεις να τον αγαπάς και να χτίζεις μια σχέση οικειότητας, φροντίδας, συνεργασίας. Αυτός είναι ένας σύντροφος που μπορεί να μείνει δεκαετίες μαζί και να προχωρήσεις μαζί. Δεν μπορεί να βασίζονται όλα
στο πόσο χτυπάει η καρδιά μου και αν τον βλέπω και πέφτω ανάποδα στα πατώματα. Mm-hmm. Αυτά είναι πολύ ωραία και υπάρχουν στην αρχή πολύ έντονα. Μπορεί να διατηρηθούν αν έχουμε κάποιες διαφορετικότητες μεταξύ μας και στη συνέχεια, γιατί να ξέρεις ποιον ερωτεύεσαι. Αυτόν που δεν έχεις κατακτήσει ακόμα. Okay. Και εγώ προσωπικά γνωρίζω ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και αγαπημένοι, αλλά για κάποιο λόγο η συμπεριφορά του ενός ή του άλλου δεν επιτρέπει την απόλυτη κατάκτηση από τον σύντροφο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα ερωτευμένοι. Άρα, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Άρα, μπορεί να συνυπάρξει έρωτας και αγάπη μαζί. Φυσικά. Mm-hmm. Και είναι και το ζητούμενο. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Ούτε αυτό που ακούω, ο έρωτας διαρκεί, λέει, 2 χρόνια και μετά εξαφανίζεται. Ποιος το είπε αυτό? Και να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Αν κάνεις τη σχέση σου, αυτά που έκανες στην αρχή τη σχέση σου, θα έχεις την ίδια σχέση που είχες στην αρχή? Προφανώς. Γιατί δεν τα κάνεις? Mm. Γιατί αν τα κάνεις, θα έχεις αυτό που είχες στην αρχή. Το πρόβλημα είναι ότι αλλάζουμε εμείς. Εμείς αρχίζουμε να μην δίνουμε σημασία σε πράγματα, να βαριόμαστε για άλλα πράγματα, να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, με την κούρασή μας, με τις δουλειές μας, να ξεχνάμε τελείως ότι υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος που θέλει και αυτός φροντίδα, προσοχή, αγάπη. Και να πω και κάτι άλλο. Για τους άντρες είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουν ότι τα καταφέρνουν με τις γυναίκες τους. Mm-hmm. Αυτό είναι που τους κρατάει και τους κάνει να λάμπουν σαν χριστουγεννιάτικα δέντρα. Όταν βλέπεις τη γυναίκα σου να χαμογελάει και να το εννοεί, όταν τη βλέπεις χαρούμενη, εσύ σαν άντρας νιώθεις ότι. Εγώ το έκανα αυτό. Ναι. Εγώ το προκάλεσα αυτό. Και νιώθεις ότι τα καταφέρνεις. Μια γυναίκα που συνέχεια γκρινιάζει, κακομεριάζει, μιζεριάζει, παραπονιέται, τίποτα δεν της αρέσει, κάνει τον άντρα να νιώθει ότι μαζί του δεν τα καταφέρνει. Μαζί της δεν τα καταφέρνει. Και ξέρεις τι κάνουν οι άντρες όταν νιώθουν ότι μαζί σου δεν τα καταφέρνουν? Πάνε κάπου που νιώθουν ότι τα καταφέρνουν καλύτερα. Αυτό μπορεί να είναι η δουλειά τους και να ξημεροβραδιάζεται στη δουλειά και να έρχεται 12 η ώρα το βράδυ από τις υπερορίες, ή να βγαίνει με τους φίλους του, ή να το ρίξει στη γυμναστική και να παίρνει τα βουνά και να τρέχει και να μην έρχεται σπίτι. Πηγαίνει κάπου που νιώθει ότι τα καταφέρνει καλύτερα εκεί. Okay. Αν του δώσεις όμως την αφορμή να νιώσει ότι και μαζί σου τα καταφέρνει, πώς, όχι κοροϊδεύοντάς τον, κοιτώντας τι είναι αυτό που κάνει και λέγοντας ένα ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που το έκανες αυτό. Μου άρεσε που με βοήθησες εκεί. Μου άρεσε πολύ που μου πρόσφερες αυτό. Είναι υπέροχο όταν είσαι έτσι. Κατάλαβες. Πες του, κάνε του το κοπλιμέντο που χρειάζεται. Ας τον να νιώσει ότι κάτι κάνω κι εγώ, ρε παιδάκι μου, σε αυτή τη σχέση. Η δε γυναίκα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώθει την παρουσία του άντρα της. Να νιώθει ότι όταν με κοιτάς, είσαι εκεί. Δεν με κοιτάς και κοιτάς και λίγο το ρολόι σου, τι ώρα είναι και πόση ώρα θα περάσει μέχρι να σου μιλήσω. Mm-hmm. Δεν με κοιτάς και κοιτάς και το κινητό σου και σκρολάρεις στα social media. Δεν με κοιτάς και έχεις το τηλεκοντρόλ στη τηλεόραση για να δεις τι άλλο παίζεις στα άλλα κανάλια. Είσαι εκεί όταν σου ζητώ να μιλήσουμε ή όταν σε χρειάζομαι. Mm. Με κοιτάς. Είσαι εκεί ψυχή και σώμα. Αυτή η παρουσία που λέγεται presence στην πραγματικότητα είναι αυτό που χρειάζεται μια γυναίκα. Είναι το βασικότερο πράγμα που χρειάζεται μια γυναίκα. Και στο σεμινάριο που έκανα στο Intercontinental, πριν από ένα μήνα περίπου, σήκωσα ένα ζευγάρι που δεν τους είχα ξαναδεί τους ανθρώπους. Πρώτη φορά τους έβλεπα. Και ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν συμπαθέστατος κατά τα άλλα, τον έβλεπα ότι είχε και κάποιες. Δεν ήταν σίγουρος στην αρχή, δηλαδή, ποια είναι ακριβώς αυτή η λαουτάρη. Μάλλον τον είχε φέρει η γυναίκα του, πόσο αξιόπιστη είναι, ξέρεις. Είχε αυτά τα ερωτηματικά. Και οπότε μου έκανε αρκετές ερωτήσεις, μια χαρά, απαντούσαμε σε ερωτήσεις κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλω ένα ζευγάρι να σηκωθεί στη σκηνή να κάνουμε μια άσκηση βιωματική, γιατί θέλω να δείτε κάτι. Του λέγε η γυναίκα του, πάμε να σηκωθούμε. Όχι, έλεγε αυτό. Τέλος πάντων τον έπεισε. Σηκώθηκαν. Και αυτό που του ζήτησα είναι να σταθεί μπροστά στη γυναίκα του. Δεν θα της μίλαγε ποτέ, δεν ήθελα καν να ανοίξει το στόμα του. Ήθελα απλά να την κοιτάξει με στα μάτια και να της μεταφέρει μέσω της παρουσίας του και του βλέμματός του ότι η ψυχή σου μου ανήκει, είσαι δικιά μου. Mm-hmm. Και δεν θα αφήσω κανέναν ποτέ να σε αγγίξει, γιατί εσύ μου ανήκεις εμένα, mm-hmm. η ψυχή σου μου ανήκει. Mm-hmm. Και πραγματικά το έκανε Θοδωρή εξαιρετικά. Δηλαδή τι να σου πω, ούτε να είχε κάνει 56 κύκλους μαζί μου ο άνθρωπος, έτσι το πιάσε με τη μία. Το έκανε σωστά. Και εκείνη τη στιγμή άρχισε να κλαίει η γυναίκα του από συγκίνηση. Mm. Από συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Αλλά μαζί με αυτήν έκλαιγε και όλη η αίθουσα από κάτω. Γιατί αν το έβλεπες αυτό μπροστά στα μάτια σου, είναι ακριβώς πως ένα αρσενικό κοιτάει ένα θηλυκό και το περικλεί. Το κάνει να νιώθει ασφαλές. Το κάνει να νιώθει ότι είσαι δικιά μου. Εγώ είμαι για σένα να σε προστατεύσω. Είμαι ο βράχος σου εδώ. Mm. Αυτό χρειάζεται μια γυναίκα. Όχι γιατί δεν έχει 56 μεταπτυχιακά και δεν ξέρω κι εγώ πόσες θέσεις σε μια πολυεθνική και τι μισθούς παίρνει. Μια γυναίκα είναι το ίδιο ικανή με έναν άντρα. Αλλά μέσα στη σχέση, το θηλυκό θέλει να νιώθει θηλυκό και το αρσενικό θέλει να νιώθει αρσενικό. Mm-hmm. Δεν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Ακόμη και όταν μιλάμε για ομοφυλόφιλα ζευγάρια,
Και πάλι υπάρχει θηλυκή ενέργεια και αρσενική ενέργεια. Δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα αυτό που σου λέω. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε για πολλές ώρες ακόμα. Για τις σχέσεις στο δωρή μου μπορώ να κάτσω 15 ώρες και να συζητάμε. Και... έχω πάρα πολλά πράγματα να σου πω. Και μας έχουν κάνει και πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα πρότεινα το εξής, επειδή σε λίγο πριν να ολοκληρώσουμε. Ναι. Θα πρότεινα όσοι έχετε κάνει τις ερωτήσεις, επειδή θα χαθούν μόλις κλείσουμε το live, να μπείτε κάτω από το βίντεο στο replay που θα υπάρχει στο προφίλ μου, να ξαναγράψετε την ερώτησή σας. Θα είναι υλικό έμπνευση, Μάρια, για σένα να κάνεις βίντεο στο μέλλον. Και τα ψάχνω, να ξέρετε, γιατί κάθε μέρα λέω Παναγία μου, τι άλλο να πω, τι άλλο να πω μετά από τόσο που έχω πει. Στείλτε ερωτήσεις και στείλτε θέματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι ερωτήσεις έχετε κάνει, μπορείτε μετά να τις γράψετε στο βίντεο που θα υπάρχει στο προφίλ μου και θα τις δει η Μάρια να τις απαντήσει. Αν μου επιτρέπεις να κάνω μια μικρή ανακοίνωση μόνο, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη. Ωραία. Αυτό το σεμινάριο στο Intercontinental ήταν ένα τρίωρο πολύ δυνατό σεμινάριο, βιντεοσκοπήθηκε και σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμο σε όλους όποιος θέλει να το αγοράσει και να το έχει δικό του. Θεωρώ ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο, θα είναι σε πολύ χαμηλή τιμή. Θα χαρώ να τους ενημερώσω ή αν θέλουν να μου στείλουν, αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, αλλά έτσι κι αλλιώς θα ανακοινωθεί και στο Instagram ότι τώρα είναι διαθέσιμο. Μία ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους μου και δεν σε έχω προετοιμάσει για αυτήν είναι η εξής. Ποιο είναι ένα μάθημα που πήρες που έμαθες από τους γονείς σου, το οποίο εφαρμόζεις ακόμα και σήμερα στη ζωή σου? Λοιπόν, αν είναι κάτι με το οποίο μεγάλωσα και έχω γίνει και πολύ αυστηρή με πολύ κόσμο όταν δεν το βλέπω εκεί, γιατί για μένα παίζει κομβικό ρόλο και είναι πολύ σημαντικό, είναι η ευγένεια. Η ευγένεια και ο σεβασμός στον άνθρωπο που έχω απέναντι. Όποιος κι αν είσαι, οφείλω να σου μιλήσω με ευγένεια και να σεβαστώ αυτό που είσαι. Μπορώ να επιλέξω πάντα αν θέλω να σε κάνω παρέα ή όχι, να απομακρυνθώ από εσένα, αλλά όσο είσαι απέναντί μου, σου απευθύνομαι πάντα με ευγένεια και σεβασμό. Ο λόγος για τον οποίο γίνομαι αυστηρή, μερικές φορές στα social media κάποιοι άνθρωποι, για κάποιο λόγο, σου μιλούν με έναν τρόπο σαν να ξέρουν από το στρατό και κατάλαβες. Χωρίς ευγένεια. Mm-hmm. Εγώ πάντα τους απαντώ πολύ ευγενικά στον πληθυντικό, γιατί θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου. Μπορεί να διαφωνείς όσο θέλεις. Mm. Και είμαι εκείνος, σου απαντήσω σε οτιδήποτε με ρωτήσεις και δεν υπάρχει πραγματικά κανένα θέμα. Αλλά θα μου μιλάς με ευγένεια και σεβασμό, όπως μιλάω και εγώ με ευγένεια και σεβασμό. Αυτό λοιπόν το έχω όχι μόνο εγώ, είναι και στην οικογένεια που δημιούργησα εγώ και στο ίδιο μου το παιδί. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που το έχουμε όλοι και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Και το επιζητώ και από τους άλλους. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Πού μπορεί κάποιος που μας βλέπει σήμερα να συνδεθεί μαζί σου online? Κοίτα, όλα τα κάνω διαδικτυακά από τον COVID και μετά. Δηλαδή, ατομικές συνεδρίες, ομάδες, εκπαίδευσης, όλα γίνονται διαδικτυακά. Mm-hmm. Το πιο εύκολο από όλα είναι να μπει κάποιος στο site μου, που είναι Μάρια Λαουτάρη, που είναι το όνομά μου ουσιαστικά, .com. Mm-hmm. Και εκεί θα βρει και στοιχεία επικοινωνίας και μπορεί να γραφτεί στο newsletter και να μαθαίνει όλα τα νέα και οτιδήποτε κάνω και να είναι ενημερωμένος. Και θα βρει πληροφορίες για τις ομάδες, για ατομικές συνεδρίες. Όλα είναι μέσα στο site μου. marealautari.com. Τέλεια. Λοιπόν, το βίντεο θα υπάρχει στο προφίλ μου. Θα το ανεβάσω επίσης και στο podcast μου. Έχω podcast στο Spotify, επιτυχία με απλό τρόπο. Wow. Οπότε όσοι δεν μπόρεσαν να ακούσουν όλο σήμερα ή θέλουν να το ξανακούσουν, γιατί εγώ σίγουρα θα το ξανακούσω. Γιατί είπες πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Οπότε θέλω να πω να κρατήσεις σημειώσεις. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σου πρόσκληση. Το χειρίστηκες με τέτοιο επαγγελματισμό που με συγκίνησες. Στην ώρα σου, με το σωστό τρόπο, με προσέγγισες καταπληκτικά και σε ευχαριστώ πολύ γιατί δεν έχουμε γνωριστεί προσωπικά. Θα χαρώ πάρα πολύ να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Και εγώ. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, για το χρόνο που αφιέρωσες, για τις πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες που μοιράστηκες και μαζί μου, αλλά και με τους 300 και που ήρθαν και μας άκουσαν σήμερα. Να είναι καλά όλοι. Και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Θα σε χαιρετήσω, εγώ θα κάνω την αποφώνησή μου εδώ πέρα. Ωραία, οπότε, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Πώς σας φάνηκε, δεν ήταν καταπληκτική? Πατήστε την καρδούλα, γράψτε εκεί πέρα έτσι ό,τι θέλετε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ωραία, εγώ απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτησή μας σήμερα. Για να ολοκληρώσουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ. Θα σας πρότεινα επίσης να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο podcast μου και στο Instagram να με ακολουθήσετε. Τώρα, για όσους ασχολείστε με την επιχειρηματικότητα και θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να προωθήσετε την επιχείρησή σας online αξιοποιώντας την δύναμη των social media, έχω ετοιμάσει ένα τρίωρο online σεμινάριο, το οποίο το ετοιμάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, στο οποίο θα δείξω πώς μπορεί κάποιος να κάνει marketing και branding στον εαυτό του και στη δουλειά του, ακόμα και αν δεν έχει να επενδύσει ούτε ένα ευρώ, πώς να αποκτήσετε την κατάλληλη νοοτροπία
και τις συνήθειες για την επιτυχία και θα μοιραστώ μαζί σας και μια στρατηγική ανάπτυξης για τα social media και συγκεκριμένα για το Instagram που θα ακολουθήσω για τους επόμενους 12 μήνες. Αν μπείτε στο GreekCoach.gr που είναι το site μου κάθετος seminar ή αν μου στείλετε τη λέξη seminar σε μήνυμα ή σε σχόλιο, θα σας στείλω πληροφορίες, εξηγώ περισσότερα εκεί. Έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο που εξηγώ περισσότερα για το σεμινάριο και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.